Δεύτερο μέρος και πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά του Ηρακλείου με φόντο βεβαίως στην εκπτωτική περίοδο η οποία ξεκίνησε χθες και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες όπως φαίνεται τόσο στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων και στους εμπόρους αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους καταναλωτές που ευελπιστούμε να ψωνίσουμε πλέον σε χαμηλές τιμές αυτά που μας χρειάζονται. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Παπαγιαννάκη, βρίσκεται στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, έχει δίπλα του και τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Χουστουλάκη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στον καλεσμένο μας. Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά του Ηρακλείου, σε ένα ζεστό και άκρος καλοκαιρινό απόγευμα που ο κόσμος έχει κατέβει, όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, στην αγορά για να κάνει μια πρώτη βόλτα στα μαγαζιά, καθώς χθες ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Υπάρχει κίνηση, Γιώργο. Εγώ μπορώ να διακρίνω κάποιους καταναλωτές να βρίσκονται ήδη στη λεωφόρο καλοκαιρινού που παρακολουθούμε τα πλάνα μας. Σκανάρουν τις τιμές, σκανάρουν τις εκπτώσεις και γιατί όχι να μπουν και μέσα βεβαίως να προβούν και σε κάποιες αγορές. Καλό είναι αυτό για όλους. Ακριβώς. Υπάρχουν οι εκπτώσεις, όπως είπαμε, ξεκίνησαν οι τιμές, οι εκπτώσεις. Μπορούμε να πούμε ότι κυμαίνονται και πλην 50% υπάρχουν όπως βλέπουμε και στα πιο πολλά καταστήματα. Ο κόσμος αναμένεται να κατακλείσει αυτό το μήνα τα μαγαζιά έως και την 31η Αυγούστου όπου λύγει αυτή η θερινή εκπτωτική περίοδος. Είναι καλό να ανέβει και ο τζίρος των καταστημάτων αλλά και ο κόσμος να προμηθευτεί πιο φτηνά τα προϊόντα. Πάμε λίγο και στον καλεσμένο μας. Σωστό Γιώργο, σωστό το ρεπορτάζ. Πάμε λίγο και στον καλεσμένο μας να μην περιμένει ο κύριος Χουστουλάκης. Τον κύριο Αλέξανδρο Χουστουλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, όπου θα μας μιλήσει, θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα για το πώς κινείται η αγορά μία μέρα μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι μετά από μια αρκετά μεγάλη παρατεταμένη περίοδο εκλογική, φτάνουμε στις πρώτες μέρες των εκπτώσεων, όπου ο κόσμος επισκέπτεται με ενδιαφέρον τα καταστήματα. Όλη η αγορά είναι στημένη με πολύ καλά προϊόντα και πάρα πολύ καλές τιμές. Ήδη τα καταστήματα έχουν ξεκινήσει με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Της τάξεως, κύριε Χουστουλάκη, τι εκπτώσεις βρίσκουμε, 30, 40, 50, 60%, πού κυμαίνονται περίπου? Το σίγουρο είναι ότι είναι πάνω από 20 και 30%. Είδαμε ότι από η προηγούμενη περίοδος, από το Μάιο και Ιούνιο, δεν ήταν καλή για τους τζίρους των καταστημάτων. Είχαμε γενικά μια παγωμάρα στην αγορά και λόγω των εκλογών και το ότι ο κόσμος περίμενε τελικά να κάνει τις αγορές του την περίοδο των εκπτώσεων, μαζί με το ότι τώρα άρχισε να φαίνεται λίγο και ο τουρισμός στην πόλη, έχουν γενικά αναθερμάνει λίγο την αγορά και περιμένουμε κι εμείς με τη σειρά μας την αύξηση του τζίρου στα καταστήματα. Κύριε Χουστουλάκη, έχετε εικόνα, γνωρίζετε πολύ καλά την αγορά, είστε γνώστης και μιας και μιλάτε για μια ύφεση όσον αφορά την αγοραστική δυνατότητα, θέλω να μου πείτε αν έχετε εικόνα και στοιχεία για το αν και σε ποιο ποσοστό τελικά είχαμε μια πτώση του τζίρου από την πρωτομαγιά ουσιαστικά όπως λέμε μέχρι και τις εκλογές, μέχρι και σήμερα που μιλάμε για εκπτωτική περίοδο. Η πτώση κυμαινόταν μεταξύ 20 και 25%. Θα πω ότι δεν είναι φαινόμενο εδώ μόνο της πόλης μας αλλά είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Επειδή μιλάμε με όλη την Ελλάδα και έχουμε στοιχεία από όλη την Ελλάδα, βλέπουμε ότι είναι σε πανελλαδικό επίπεδο η πτώση. Και αυτό, γι' αυτό και το είχαμε προσδιορίσει για την περίοδο, ότι ήταν η περίοδος των εκλογών η οποία αυτή προκάλεσε και την καθίζηση στην αγορά. Όμως βλέπουμε τώρα αυτές τις δύο πρώτες ημέρες ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στην αγορά και πολλοίς κόσμος επισκέπτεται. Γι' αυτό και εμείς είμαστε έτοιμοι και πολύ καλά στρωμένα τα καταστήματα για να υποδεχθούν τον κόσμο. Πού εστιάζει, κύριε Αντιπρόεδρε, πού εστιάζει περισσότερο το καταναλωτικό κοινό, σε ποια είδη της αγοράς, όσον αφορά την εκπτωτική περίοδο εννοώ, έτσι. Πάντα τον πρώτο λόγο έχει η ένδυση και η υπόδηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ανδρικό γυναικείο παιδικό είδος. Και από εκεί και μετά γνωρίζουμε ότι πάντα τα ηλεκτρικά είναι αυτά που ειδικά σε περίοδο ζέστης έχουν και αρκετά μεγάλες εκπτώσεις και προκαλούν και μεγάλο ενδιαφέρον στο καταναλωτικό κοινό.
και μετά τα υπόλοιπα. Για πείτε μου κάτι, πρώτη μέρα χθες των εκτόσεων, είδατε λίγο έτσι να κινείται το πράγμα που λέμε, να μπαίνει ζεστό χρήμα στα ταμεία ή παρατηρείτε πάλι έτσι μια δυσκολία? Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Αυτό βέβαια ήταν και η πρώτη μέρα, ήταν η μέρα Δευτέρα, που πάντα η Δευτέρα είναι πιο διερευνητική, αλλά τώρα εμείς θεωρούμε ότι η Τρίτη που είναι πρωί και απόγευμα η αγορά ανοιχτά, ότι έχει πάντα περισσότερο κόσμο και είναι πάντα πιο εμπορική ημέρα και πιο εύκολα για το καταναλωτικό κοινό. Κυριακή ανοιχτά τα καταστήματα, κύριε Χουστουλάκη, κάτι τέτοιο ακούγεται και θέλω να δώσουμε την πληροφορία στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω η πρώτη Κυριακή της θερινής εκπτωτικής περίοδου είναι ανοιχτή προς το καταναλωτικό κοινό, έτσι? Είναι μία από τις Κυριακές στις οποίες η αγορά είναι ανοιχτή. Η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων που είναι η αγορά ανοιχτή. Δεν ξέρω πόσα καταστήματα θα είναι, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά θα είναι. Θα είναι ανοιχτά. Τελικά είναι προς το συμφέρον ποιον το άνοιγμα μιας Κυριακής των καταστημάτων, προς όφελος όλων, κύριε Χουστουλάκη? Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι προς όφελος όλων. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα τι συνεπάγεται και για τις επιχειρήσεις τις πιο μικρές και μικρομεσαίες που παραμένουν ανοιχτά. Έχουμε πει και κατά καιρούς για τη μετακύληση του τζίρου, η οποία πηγαίνει από τις καθημερινές ημέρες στην ημέρα Κυριακή, αλλά πάντα και την... γνωρίζουμε και ότι ειδικά τις καλοκαιρινές ημέρες που ο κόσμος προτιμά να επισκεφτεί τις παραλίες παρά την αγορά, δεν νομίζω ότι πλέον έχουμε εξακριβώσει αρκετά την κίνηση της αγοράς κατά την ημέρα Κυριακής και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Και εκεί θέλω να σταθώ, κύριε Χουστουλάκη, στην καλοκαιρινή περίοδο θέλω να σταθώ. Αν κυκλοφορήσετε την ημέρα Κυριακή... Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Και εκεί θέλω να σταθώ στην καλοκαιρινή περίοδο. Θέλω να ολοκληρώσετε και θα ολοκληρώσω και εγώ το ερώτημά μου. Αν κυκλοφορήσετε την ημέρα Κυριακή γενικά στην πόλη, ειδικά μια ζεστή ημέρα, θα δείτε ότι περισσότερο άδεια είναι παρά γεμάτη από καταναλωτές. Περισσότερο ο κόσμος προτιμάει να επισκεφτεί τις παραλίες παρά την αγορά. Εγώ εκεί ήθελα να σταθώ. Οπότε εμείς καλούμε τον κόσμο την πρώτη εβδομάδα κυρίως, που θα βρει και αρκετά προϊόντα και πολύ καλές τιμές, να επισκεφτεί, και εμείς εδώ είμαστε και περιμένουμε να εξυπηρετήσουμε μέσα στον δυνατόν καλύτερο τρόπο. Και με αυτό το ερώτημα το τελευταίο θα κλείσουμε, κύριε Χουστουλάκη, επειδή έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος τελευταία αναφορικά με την ποιότητα τελικά των επισκεπτών, των ξένων επισκεπτών που έρχονται στην πόλη μας, είτε αυτό αφορά την κρουαζιέρα, είτε αυτό αφορά προφανώς αφίξεις από το εξωτερικό. Νομίζω, δεν ξέρω, θέλω να μου δώσετε λίγο το σφιγμό κατά πόσο τελικά αυτές οι κινήσεις που κατά καιρούς κατονομάστηκαν ως κινήσεις αιχμής έχουν τελικά βοηθήσει επικοδομητικά την αγορά του Ηρακλείου. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η αγορά, κυρίως η αγορά της πόλης του Ηρακλείου, έχει δεχθεί τουρίστες όχι και τόσο καλού οικονομικού επίπεδου, και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι υπόλοιπες αγορές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες ήταν κλειστές, αν πούμε ότι ήταν η Τουρκία, ότι ήταν η Αίγυπτος, κυρίως έφεραν αυτόν τον κόσμο, ο οποίος ήταν πιο χαμηλού οικονομικού επίπεδου και πήγαινε σε αυτές τις αγορές. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν μείναμε στον κόσμο αυτό και στραφήκαμε στον κόσμο ο οποίος επισκεπτόταν αυτές τις αγορές, χωρίς τα τελευταία χρόνια να έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε καλύτερο κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, μόλις οι αγορές αυτές ξανά άνοιξαν, εμείς είδαμε ότι υπήρξε και αρκετά μεγάλη μείωση στην επισκεψιμότητα αυτού του κόσμου στην πόλη, και εμείς δεν κάναμε και κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό για να φέρουμε περισσότερο και καλύτερο κόσμο. Αυτό θα πρέπει να το δουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται τις εκθέσεις, κυρίως το χειμώνα, κλείνουν τα πακέτα, κλείνουν τα συμβόλαια και φέρνουν και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
μιας αλφα κατηγορίας κοινού, το οποίο θα μπορέσουμε και εμείς να στοχεύσουμε. Γνωρίζουμε ότι τα πακέτα που κλείνουν είναι σε αρκετά χαμηλές τιμές, οπότε δεν μένει και δεν έρχονται χρήματα στην αγορά. Δηλαδή έρχεται κόσμος ο οποίος μένει στα ξενοδοχεία, μένει εντός των ξενοδοχείων, προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα έξοδα και εμείς να μην βλέπουμε αυτό το... Μάλιστα. Αποτυπώνεται πλήρως το ρεπορτάζ με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και κατά καιρούς, κύριε Χουστουλάκη, ότι τελικά κάτι δεν πάει καλά με το τουριστικό προϊόν φέτος, το καλοκαίρι του 2019, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Όπως και να έχει, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που διαθέσατε το χρόνο αυτό για να αποτυπώσουμε λίγο, να δώσουμε το στίγμα αυτό της εκτοτικής περίοδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εμπόρους αλλά και για το καταναλωτικό κοινό. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Να είστε καλά και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, κύριε Χουστουλάκη. Γιώργο, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Καλά και εσείς. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ για εσύ, Γιώργο, κανονικά. Κατέγραψε εκεί τον παλμό, το σφιγμό. Μίλα με κόσμο, να δούμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.